πάνω του. Μετά πέσαμε κάτω, ήταν μαζί μας μία γυναίκα με το παιδί της. Μετά κατεβήκαμε κάτω, είχε πιάσει φωτιά δίπλα μας. Το απόλυτο χάος. Ναι, το απόλυτο χάος. Τα δύο πρώτα αγώνια είχαν αναποδογυρίσει τελείως. Βγήκα έξω μαζί με τους συνεπιβάτες μου, αφού τους βοηθήσαμε όλους πρώτα και είδαμε όλοι μαζί. Εικόνεσα με φωτιές, είχαν λιώσει κομμάτια από το τρένο, είχαν σπάσει τα τζάμια. Πολύ, πολύ δυσάρεστες εικόνες, όπως είπα και πριν. Ανθρώπους δίπλα του να χάνουν νέοι άνθρωποι και ο κόσμος τη ζωή του χωρίς λόγο και χωρίς καμία αιτία. Έτσι, γιατί κάποιοι ανεύθυνα και χωρίς να φροντίσουν τα αυτονόητα έβαλαν δύο τρένα στην ίδια γραμμή. Σοβαρότεροι τραυματισμοί πιστεύω ότι είναι στα πρώτα αγώνα. Και είναι όλα νέα παιδιά, όλα νέα παιδιά. Ελπίζω από καρδιάς να μην έχουμε σοβαρά. Είχε λάδια στο πάτωμα, γλιστούσε πολύ. Πέφτανε άνθρωποι προσπαθώντας να φύγουν. Ευτυχώς οι πόρτες μας άνοιξαν. Στα άλλα βαγόνια οι πόρτες δεν άνοιξαν, έμειναν εγκλωβισμένοι. Κάποια βαγόνια πήρανε φωτιά, πήραν πυρκαγιά. Αυτό είναι σοκαριστικό. Μείνε ψυχραιμή. Από ένα τούνελ, σκαρφάλωσα σε κάτι βράχη για να βγω σε ένα δρόμο. Εγώ έγινα σαν μια μάζα κάτω από ένα τραπεζάκι. Σαν μια μάζα. Και μετά είδα, αρχίσανε, φωνάζανε, κάνανε ύστερα όλος ο κόσμος μέσα. Να μιλάει με τον υπεύθυνο εισιτηρίων και να λέει πάμε και όπου βγει, σίγουρα είσαι προεδιασμένος. Ακούσατε πάμε και όπου βγει? Ναι, το άκουσα μέσα των ασυρμάτων. Πάμε και όπου βγει. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Μαύρη μέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι, για αυτό το τραγικό δυστύχημα όπου έχουμε τόσους νεκρούς ανθρώπους, τόσα νεκρά παιδιά από αυτή την αδιαφορία και αυτό το εγκληματικό λάθος που στήχησε τη ζωή σε τόσους ανθρώπους. Για πρώτη φορά στη χώρα ένα τέτοιο μεγάλο δυστύχημα με τόσους πολλούς νεκρούς. Να καλησπερίσω τη Σταυρούλα Τηλούρου, η οποία είναι κοντά μας από το στιφόρα.gr. Καλησπέρα, καμπανά. Η Χαρά η Λεμονή από το voria-news.gr. Καλησπέρα. Ο Βαγγέλης Καράλης από την εφημερίδα Εσπρέσο, ο οποίος συνάντησε, γιατί ερχόταν από Θεσσαλονίκη ο Βαγγέλης Καράλης και έζησε και εκείνος εν μέρει κάποια πράγματα που θα μας τα πει σε λίγο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Έχουμε αρκετούς οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι, είναι αρκετοί οι οποίοι αγνοούνται. Όλοι μιλούν για δύσκολες τις επόμενες ώρες για τους ανθρώπους οι οποίοι αγνοούνται. Οι ελπίδες σβήνουν. Οι οικογένειες ξεκληρίστηκαν. Γονείς έχασαν τα παιδιά τους. Γιατί? Είναι τεράστιο αυτό το γιατί. Γιατί να συμβεί? Γιατί? Ενώ ήξεραν οι αρμόδιοι, ήξεραν τα υπουργεία, ήξερε η κυβέρνηση, ήξεραν όλοι. Όχι τώρα, εδώ και καιρό. Χρόνια. Τίποτα. Δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Γιατί εδώ υπάρχουν σοβαρές ευθύνες. Υπάρχουν σοβαρότατες ευθύνες. Και θέλω να δω
τι έχουν να πούν όλοι αυτοί και αν έχουν την τσίπα να κοιμηθούν το βράδυ. Όλοι αυτοί οι υπεύθυνοι, οι ανεύθυνοι, οι δολοφόνοι. Γιατί εδώ έχουμε δολοφόνους. Έχουμε δολοφόνους. Έτσι χάθηκαν οι ανθρώπινες ζωές. Γιατί αδιαφορούσαν όλο αυτό το διάστημα. Υπήρχαν καταγγελίες, υπήρχαν αναφορές. Να καλησπερίσουμε, θα έχουμε κοντά μας και τον κύριο Γιώργο Περιβολιώτη. Είναι πραγματογνώμονας εισαγγελίας. Καλησπέρα σας, κύριε Περιβολιώτη. Καλησπέρα σας. Μιλάμε για ότι το χειρότερο έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα. Χαθήκανε παιδιά, χάθηκαν άνθρωποι. Συνάνθρωποι μας. Και υπάρχει το τεράστιο γιατί αφού γνώριζαν, δεν έκαναν κάτι. Και έχουμε μόνο έναν υπουργό αυτή τη στιγμή να παραιτείται. Και επειδή παραιτήθηκε ο υπουργός, νομίζουν ότι κάτι λύθηκε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα ήθελα να μας πείτε αρχικά, από την εμπειρία που έχετε, πώς ενώ ήξεραν για τα προβλήματα που υπάρχουν στη συγκεκριμένη γραμμή και γενικότερα στη χώρα μας, γιατί υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, δεν γινόταν τίποτα. Υπάρχει από τις 15 Φεβρουαρίου, υπάρχει τι, κυρία Λούρο, από τις 15 Φεβρουαρίου. Από τις 15 Φεβρουαρίου υπάρχει μία παραπομπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ναι, στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια της Ελλάδας για μη συμμόρφωση, ναι, των κανόνων, των σιδηροδρομικών κανόνων. Υπάρχει λοιπόν μία απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρεμπέμψει την Ελλάδα για επικίνδυνο σιδηροδρομικό δίκτυο. Αυτό έγινε στις 15 Φεβρουαρίου. Και η χώρα μας κατηγορείται και πηγαίνει ως κατηγορούμενη σε ευρωπαϊκά δικαστήρια. Για μια συμφωνία που θα έπρεπε να είχαν συνάψει, ναι, έως τις 16 Ιουνίου του 2015. Και έχουν γίνει ανταλλαγές πολλών επιστολών ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτή την υπόθεση. Και τελικά ήρθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 15 Φεβρουαρίου να μας παραπέμψει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Μάλιστα. Γιατί εν έτη 2023 βασιζόμαστε μόνο στον ανθρώπινο παράγοντα και δεν βασιζόμαστε και στα αυτόματα μέσα τα οποία προλαμβάνουν, ανοιχνεύουν τέτοιου είδους δυστυχήματα. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Να πούμε ότι υπήρχαν καταγγελίες. Υπήρχαν συγκεκριμένες καταγγελίες, υπήρχαν επιστολές και υπάρχει ένα έγγραφο ντοκουμέντο που έρχεται στο φως, το οποίο από το 2022... τον Οκτώβριο. Υπήρχε ενημέρωση ότι υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει δυστύχημα και αυτό το οποίο τι έκανε η κυβέρνηση, απολύτως τίποτα. Κύριε Καράλη. Ναι, εδώ πέρα πρόκειται για πολλά ντοκουμέντα που υπάρχουν. Αρχικά πρόκειται για μία παραίτηση που έγινε από τον κύριο Χρήστο Κατσιούλη. Είχαμε μία παραίτηση, είχαμε ένα έγγραφο. Από τον Οκτώβριο του 2022 αυτό πάνω το έγγραφο, έτσι. Για πες μας για το έγγραφο. Λοιπόν, αυτό το έγγραφο είναι εξώδικη δήλωση προς, ναι, κάθε δικαστική αρχή. Ναι. Είναι από την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, ναι, 31 Οκτωβρίου του 2022, διαπιστώνει, ναι, την κατάσταση, κακή κατάσταση σιδηροδρομικής υποδομής, έλλειψη συντήρησης, μη λειτουργία φωτοσημάτων και τηλεδιοίκησης εδώ και πολλά έτη, μη λειτουργία του συστήματος European Traffic Control System, τη μη λειτουργία της τηλεματικής στους σταθμούς, το κλείσιμο των σταθμών σε περιφερειακές πόλεις επειδή δεν υπάρχουν σταθμάρκες, ελλιπή περίφραξη της υποδομής με αποτέλεσμα να είναι εύκολη πρόσβαση σε πεζούς, πυκνή βλάστηση κοντά στην υποδομή που περιορίζει την ορατότητα και καλύπτει ακόμα και τα σήματα της γραμμής, μη συντήρηση δικτύου ηλεκτροκίνησης. 25 Οκτωβρίου του 2022 μηχανοδηγός τραυματίστηκε, ναι, και νοσηλεύτηκε γιατί ο προαστιακός της Αθήνας, αμαξοστοιχεία, προσέκρουσε σε καλώδια ηλεκτροκίνησης που κρέμονταν. Μέσα στο 2022, σε 2 μήνες, είχαμε 3 εκτροχιασμούς. Εδώ είναι τα έγγραφα, κυρίες και κύριοι. Ναι. Εδώ είναι τα έγγραφα. Εξώδικο που έχουν στείλει εργαζόμενοι. Το έχουν στείλει σε
εξώδικο. Μιλάμε, έχουμε μια κυβέρνηση εγκληματίες. Οι άνθρωποι είναι δολοφόνοι. Είναι δολοφόνοι. Το ήξεραν. Υπήρχαν εδώ επίσημα έγγραφα. Τα είχαν στείλει. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Και είχαμε έναν χαχούχα υπουργό, ο οποίος σήμερα παραιτήθηκε. Έναν ανίκανο υπουργό, ο οποίος τι έλεγε στη Βουλή για όλα αυτά. Τι έλεγε λίγες μέρες πριν. Τι έλεγε. Στις 20 Φεβρουαρίου το έλεγε, ότι δεν παίζει με την ασφάλεια των επιβατών στα τρένα. Ποιος το έλεγε, ο υπουργός. Πάμε να το δούμε. Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας. Και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Είναι ντροπή. Όταν σας εξήγησα και το ξαναλέω ότι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ειδοί, διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Πώς, ότι υπάρχει ασφάλεια. Ξαναβάλτε τον. Το καμάρι. Το καμάρι, βάλτε το ξανά. Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας. Και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Είναι ντροπή. Όταν σας εξήγησα και το ξαναλέω ότι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ειδοί, διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Αυτά λέει ο υπουργός. Εγώ ειλικρινά δεν ξέρω πώς θα κοιμηθούν το βράδυ που έχουμε τόσους νεκρούς από την εγκληματική τους αδιαφορία. Ήξεραν τόσο καιρό. Ήξεραν. Έχουμε εδώ πέρα, και θα ήθελα να δω σε εσάς, κύριε Περιβολιώτη, ως πρωματογνώμονας, να μας πείτε τη δική σας έτσι άποψη για όλα αυτά που έχετε δει. Κοιτάξτε, ναι. Το ότι βρέθηκαν δύο τρένα να κινούνται στην ίδια γραμμή και μάλιστα για ένα χρονικό διάστημα 12-15 λεπτά, πόσο αναφέρατε, σίγουρα ξεκινάνε όλα, οφείλονται σε ένα ανθρώπινο λάθος, έτσι. Όπως υπόθηκε. Όμως σε όλα τα συστήματα που θέλουν να λειτουργούν σωστά και πρώτα απ' όλα με ασφάλεια προβλέπονται ή θα πρέπει να προβλέπονται ασφαλιστικές διατάξεις οι οποίες ακριβώς προλαμβάνουν αυτό το ανθρώπινο λάθος. Λίγο ήχο παρακαλώ στο στούντιο. Μάλιστα. Το ανθρώπινο λάθος μπορεί να γίνει και από τον ικανό και από τίποτα. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να υπάρχουν οι ασφαλιστικές διατάξεις που θα προστατεύσουν από αυτό το λάθος. Εάν δεν υπάρχουν, το ανθρώπινο λάθος πλέον γίνεται οργανωτικό λάθος. Κομικό λάθος του συστήματος που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία. Συνεπώς, από ό,τι που άκουσα, δεν υπήρχαν ή δεν δούλεψαν αν υπήρχαν. Ο Σταυμάρχης λέει ότι έγινε ένα λάθος με τα κλειδιά των γραμμών. Ναι, και ότι εκείνη την ώρα είχε ασχοληθεί με κάτι άλλο. Πήγε να βάλει ένα άλλο τοπικό τρένο, πήγε να παρκάρει, όπως είπε χαρακτηριστικά, ένα τοπικό τρένο. Νόμιζε ότι επανέφερε τα κλειδιά στη θέση τους και δεν τα είχε επαναφέρει στην ουσία και κινούντουσε στην ίδια γραμμή. Έτσι απλά το είπε. Ναι, είπε ότι έκανε λάθος. Ένα σημαντικός παράγοντας για τα ατυχήματα είναι και η πίεση που έχει η εργασία που κάνω. Δηλαδή, η πιθανότητα σε αυτόν τον άνθρωπο, ανεξαρτήτως άλλων, ανεξάρτητων άλλων λόγων, επηρέασε και αυτή η πίεση που έχει η δουλειά. Σε κάθε περίπτωση όμως, πρέπει να υπάρχουν ασφαλιστικές διατάξεις οι οποίες θα προλαβαίνουν αυτό το λάθος. Το λάθος θα γίνει σίγουρα. Πάντως, κύριε Περιβολιώτη, να πούμε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο 60χρονος σταθμάρχης, πριν λίγους μήνες είχε εκπαιδευτεί ώστε να κάνει αυτή τη δουλειά. Πριν ήταν αχθοφόρος στον ΟΣΕ και μάλιστα, όπως λένε και οι συνάδελφοί του, ήταν και μετακλητός υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας. Δηλαδή, στην ουσία, δεν γνώριζε και τόσο καλά. Άρα, έχουμε έναν μετακλητό από το Υπουργείο Παιδείας. Ναι. Που πρόσφατα ανέλαβε σταθμάρχης. Ένα μήνα περίπου ήταν σταθμάρχης. Και να παίζει με τις ζωές. Το είδαμε στην πραγματικότητα, τις ζωές που χάθηκαν των ανθρώπων. Και όχι μόνο αυτό, να έχουν επισημάνει οι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ τα 1000 προβλήματα τα οποία υπήρχαν, τι ελλείψεις που υπήρχαν, να έχουμε τη χώρα μας να πηγαίνει σε ευρωπαϊκά δικαστήρια, να την καταγγείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να οδηγεί τη χώρα στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για τις εγκληματικές ελλείψεις και τα προβλήματα που υπάρχουν.
στο σιδηροδρομικό δίκτυο και κανένας δεν έκανε τίποτα. Κανένας δεν έκανε τίποτα. Όλα αυτά δεν θα είχαν συμβεί σήμερα. Δεν θα είχαν αυτούς τους νεκρούς σήμερα εάν είχαν μια τσίπα επάνω τους να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Και κάτι που όπως φαίνεται γνώριζε και η Νέα Δημοκρατία, έτσι, γιατί με έγγραφα, με άλλα έγγραφα που παρουσιάστηκαν και με μια παρέτηση που έγινε τον Απρίλιο του 2022, πριν ένα χρόνο δηλαδή περίπου, ο πρόεδρος της εγκατάστασης του συστήματος σιδηροδρομικής σηματοδότησης έλεγε ότι δεν γίνεται να υπάρχουν τρένα να τρέχουν με 200 χιλιόμετρα την ώρα και οι ράγες να μην γνωρίζουμε σε τι κατάσταση βρίσκονται. Και γι' αυτόν τον λόγο και παρετήθηκε. Μάλιστα και τότε, ενώ ξεκίνησαν τα έργα το 2014, το 2019 η Ευρωπαϊκή Ένωση έριξε πρόστιμα στη χώρα μας, μπλόκαρε το έργο, ξαναξεκίνησε το 2021, το 2022 τέθηκε σε εφαρμογή το 2021, όχι όμως σε όλες τις γραμμές και όχι στη γραμμή της Ινώης με τη Θωρέα. Το θέμα δηλαδή είναι... βλέπουμε ότι έχουν γίνει εγκλήματα. Μιλάμε για εγκλήματα, για παραλήψεις. Κανένας δεν τον ένοιαζε από ό,τι φαίνεται η ανθρώπινη ζωή. Δεν τους ένοιαζε. Και είχαμε το θράσος μετά από καθυστέρηση του Υπουργού, του κυρίου Καραμαλή, ο οποίος παραιτήθηκε. Το λιγότερο που μπορούσε να κάνει να παραιτηθεί. Και μια κυβέρνηση η οποία παρατηρεί, πάει εκεί, συλληπιτήρια να πει, τι λέτε κύριε Μητσοτάκη. Τι λέτε. Τι είναι αυτά που γίνεται εδώ. Ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων θα ήταν να μην ήσασταν ανεύθυνος. Εσείς και η προκατοχή σας. Γιατί βλέπουμε να συνεχίζεται εδώ και χρόνια όλο αυτό το βιολί. Μπορούμε να δούμε ποιοι ήταν υπουργοί. Στη φωτογραφία, αν μπορεί να μας το δείξετε σε λίγο. Να δούμε ποιοι ήταν υπουργοί τα τελευταία 10 χρόνια. Ναι, επειδή... Νάτι, αυτοί εδώ είναι οι τρεις υπουργοί των τελευταίων ετών. Από το 2013-2015 είχαμε τον Χρυσοχοΐδη, κυβέρνηση Σαμαρά. Είχαμε τον κύριο Σπίρτζη το 2016-2019. Μετά είχαμε τον Καραμαλή στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτοί εδώ διετέλεσαν υπουργοί μεταφορών από το 2013 στο 2023, την τελευταία δεκαετία. Αυτοί εδώ δεν έκαναν τίποτα. Ούτε όμως οι κυβερνήσεις τους δεν έκαναν τίποτα. Ευθύνη έχουν όλοι τους. Και εκείνοι και οι πολιτικοί τους αρχηγοί. Ευθύνη έχουν και οι τρεις. Ευθύνη έχουν και οι πολιτικοί τους αρχηγοί, οι οποίοι κυβέρνησαν τη χώρα. Πάμε να δούμε, τη δήλωση που έκανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Τα θερμά συλληπιτήρια είναι αυτονόητο να τα λέει οποιοδήποτε στους οικείους και συγγενείς που έχασαν άδικα ανθρώπους από το έγκλημα των Τεμπών. Από το 2010 όλα τα κόμματα, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, έκαναν το έγκλημα των σιδηροδρόμων. Από το 2010 δεν εξυγχρόνισαν τον ΟΣΕ. Από το 2010 όλοι μαζί ξεπούλησαν τον ΟΣΕ. Αυτοί λοιπόν, σήμερα υποκριτικά, πήγαν εκεί, στον τόπο του εγκλήματος, που η ελληνική λύση δεν σχηλεύει και δεν πήγε. Πήγαν εκεί για να κάνουν τι? Για να βγάλουν από μέσα τα παιδιά μας νεκρά? Είναι υποκριτικό, είναι άθλιο για την ελληνική λύση όλο αυτό που έγινε. Για εμάς υπάρχει μια λύση. Παραίτηση τώρα όλης της κυβέρνησης. Δεν φταίει μόνο ο Σταθμάρχης, δεν φταίει μόνο ένας, φταίνε τα τρία κόμματα που υποκριτικά σήμερα κάνουν πως θλίβονται. Δυστυχώς το έγκλημα των Τεμπών, μόνο με την ελληνική λύση θα δοθεί επιτέλους η δικαιοσύνη και θα αποδοθεί η δικαιοσύνη σε κάθε κατεύθυνση. Μάλιστα, εδώ λοιπόν τι βλέπουμε? Ότι πάνε από πάνω με τα κλάματα να κάνω τι, και ο Μητσοτάκης πάνω από το νεκρό κόσμο και έχουμε ένα να πηγαίνει. Τι, υποκρισία, γιατί υπεύθυνοι ήταν όλοι τους. Όλα αυτά τα χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια. Το θέμα είναι ότι αυτό το περίφημο ETCS που έπρεπε να λειτουργεί εδώ και 20 χρόνια, το σύστημα τηλεματικής δηλαδή που παρακολουθεί
σε πραγματικό χρόνο τη θέση των σειρμών, δεν λειτουργήσε ποτέ. Διότι όταν ξεκίνησε η εγκατάστασή του, πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ναι, μπήκε σε ορισμένα τρένα, δεν μπήκε στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Με αποτέλεσμα εδώ και μία εικοσαετία, εμείς στην Ελλάδα το 2023 να έχουμε τυφλά τρένα. Μάλιστα. Να βλέπουμε παρακαλώ, κύριε Σμινιράλη, τον τίτλο που αφορά ότι ήξεραν και δεν έκαναν τίποτα. Είναι γιατί έγκλημα. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν είναι ένα τυχαίο ατύχημα, ένα τυχαίο δυστύχημα. Ήξεραν ότι θα προκληθεί. Ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να έχει συμβεί. Μπορεί να ήταν χθες, να ήταν προχθές, να ήταν πριν ένα χρόνο, πριν δύο χρόνια. Ήξεραν. Έτσι. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Μαφιόπουλο, είναι ο πρόεδρος του εργαζομένου του ΕΚΑΒ, να σας δώσουμε συγχαρητήρια για την σπουδαία δουλειά που κάνετε για να βρείτε επιζώντες και μαθαίνουμε ότι αυτά τα οποία έχετε αντικρίσει εσείς και οι αδελφοί σας δεν περιγράφονται. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μαφιόπουλε. Σας ακούμε να μας πείτε για την κατάσταση την τωρινή, τι συμβαίνει τώρα, τι γίνεται. Κοιτάξτε, μέχρι το μεσημέρι στο νομαρχιακό, στο νοσοκομείο, το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, ναι, έρχονταν, φέρναμε σωρούς από το σημείο. Δύσκολη κατάσταση, επικρατεί από το πρωί δηλαδή που έχει ξεκινήσει όλη αυτή τη διαδικασία. Εμείς από χθες το βράδυ που έγινε η σύγκρουση των τρένων, ήμασταν στα πρώτα λεπτά εκεί. Ξεκινήσαμε να διακομίσουμε τους βαριά τραυματισμένους με όλες τις δυνάμεις που έχουμε δώσει στη Θεσσαλία και καταφέραμε να μεταφέρουμε όλους τις τραυματίες στα νοσοκομεία. Η κατάσταση ήταν δύσκολη, δραματική, απίστευτη. Πρώτη φορά συμβαίνει εδώ στην περιοχή και οι συνάδελφοι από ό,τι μου λέγανε δεν έχουν ξαναδεί τέτοια περιστατικά. Μάλιστα. Υπάρχει φόβο για 35 αγνοούμενους, ενώ τα όσα έχουν εκτεληθεί είναι συγκλονιστικά. Μας λένε οι συνάδελφοί σας ότι δεν μπορούσαν να αναγνωριστούν τα θύματα και γι' αυτό θα χρειαστεί εξέταση DNA. Σίγουρα είναι κάποιοι σωροί που δεν μπορούν να γνωριστούν. Ήδη οι συγγενείς εδώ στο νοσοκομείο έχουν ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία για να μπορούν να αναγνωριστούν μέσω DNA. Δυστυχώς η κατάσταση, όπως είπα, είναι δραματική στο νοσοκομείο, στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Να πούμε ότι έχουμε σκηνές αρχαίες τραγωδίες έξω του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, ενώ είναι 38 οι σωροί που δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Εκτίμηση η οποία υπάρχει ότι οι νεκροί μπορεί να φτάσουν τους 50. Ενώ είχαμε 1.300 βαθμούς Κελσίου στο βαγόνι από τη στιγμή που καιγότανε και οι άνθρωποι ήταν μέσα εγκλωβισμένοι. Οι περισσότεροι επιβάτες από τι έφυγαν, ήταν από τη σύγκρουση, ήταν από τη φωτιά? Και τα δύο. Κυρίως οι περισσότεροι επιβάτες είναι από τα βαγόνια, τα πρώτα βαγόνια που εκεί έγινε και η φωτιά πήρε και έγινε η σύγκρουση των δύο τρένων. Και είχαμε αυτό το σοβαρό, δηλαδή τους πολλούς νεκρούς είναι σε αυτό το σημείο. Μάλιστα. Πολύ νεκροί. Κύριε Μαφιόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή να είστε καλά. Να επιστρέψω στον κύριο Περιβολιώτη. Κύριε Περιβολιώτη, έχουμε έναν ο οποίος συνελήφθη και είναι... Ο Σταθμάρχης. Και είναι, τι είπατε? Ο Σταθμάρχης που συνελήφθη, ναι. Και μάλιστα άνθρωπος θα πρέπει να συνελήφθει. Η ευθύνη δεν είναι σε έναν. Έτσι πως το λέτε. Η ευθύνη, όπως σας είπα, είναι στο ότι το ανθρώπινο λάθος θα γίνει κάποια στιγμή. Το θέμα είναι αν είμαστε μια οργανωμένη κοινωνία, τι μέτρα έχουμε πάρει για να αντιμετωπίσουμε αυτό το ανθρώπινο λάθος. Βέβαια, πρέπει να ξέρετε ότι μιλάμε όλοι για ασφάλεια, έτσι πρέπει να είναι. Το θέμα είναι πόσο το κάνουμε πράξη. Μάλιστα. Και μιλάμε για μια εταιρεία που είχε τόσα χρέη, ο ΣΕ, πριν γίνει Τρένο ΣΕ και μετά Hellenic Rainways, που τους φόρους τους πλήρωσε ο ελληνικός λαός, έτσι. Και τώρα τα κέρδη του ΟΣΕ τα λιμένονται οι ιδιώτες, ενώ ο ΟΣΕ πρέπει να έχει τα έξοδα για τις υποδομές. Και γι' αυτό το λόγο μας στέλνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε σκηνές αρχαίας τραγωδίας έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
οι συγγενείς καταγγέλουν ότι δεν έχουν την απαιτούμενη ενημέρωση. Δεν τους ενημερώνει κανένας. Είναι εδώ και πάρα πολλές ώρες έξω από το νοσοκομείο. Προσπαθούν να μάθουν για την τύχη των δικών τους ανθρώπων. Εάν είναι ζωντανοί, αν είναι τραυματισμένοι, αν είναι στους αγνοούμενους. Επικρατεί μια χαοτική κατάσταση. Και κυρίως είναι και οι γονείς που θέλουν να δουν τι συνέβη με τα παιδιά τους, οι οποίοι ήταν φοιτητές και πηγαίνανε στη Λάρισα. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και κανείς δεν τους λέει τι ακριβώς έχει συμβεί με τα παιδιά τους. Εγώ θα περίμενα να παραιτηθεί εδώ και τώρα ο Μητσοτάκης. Δεν έχουμε δει παραίτηση. Δεν έχει τσίπα ανθρωπιάς επάνω του και το σθένος να παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός. Ούτε μία συγγνώμη, ούτε μία ανάληψη ευθυνών πλάκα κάνουμε. Βγήκε και μόνο που είπε ότι θα έχουμε σίγουρα το Υπουργικό Συμβούλιο... Ακυρώνεται, ναι. Ακυρώνεται. Δηλαδή... Και υποτίθεται θα βγει να κάνει κάποιο διάγγελμα. Δεν έχει βγει ακόμα, όχι, 6 ώρα ήταν, δεν έχει βγει. Ναι. Τι να πεις, δηλαδή, τι θα πούς σε αυτές τις οικογένειες. Υποτίθεται το τρένο είναι το ασφαλέστερο μέσο. Για να ταξιδέψεις. Ναι. Μεταφοράς. Το ασφαλέστερο μέσο. Όσοι γονείς δεν λένε μην μπαίνεις στο αυτοκίνητο, εγώ στα παιδιά μου το λέω. Μην και πάρε το τρένο. Αυτοκίνητο και πάρε το τρένο. Για Θεσσαλονίκη. Εδώ το ήξεραν ότι θα γίνει το κακό εδώ και καιρό. Τα έγγραφα μιλούν από μόνα τους. Και μάλιστα οι εργαζόμενοι ζητούσαν και να βρεθούν με τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και τους αρνούνταν. Δεν δεχόταν να... Άρνηση είχε. Τους εργαζομένους. Δεν και ήθελε. Οι εργαζόμενοι ότι μέχρι στιγμής έχουν αποφευχθεί τα χειρότερα εξαιτίας των χειρισμών των μηχανοδηγών, δηλαδή ότι είναι καλή οδηγή. Και η ειρωνία ποια είναι, ότι σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης στις 12 το μεσημέρι επρόκειτο να επισκεφθεί το κέντρο τηλεδιοίκησης σηματοδότησης του σιδηροδρομικού δικτύου Βορείου Ελλάδος. Ποιο κέντρο τηλεδιοίκησης σηματοδότησης, αυτό που δεν λειτουργεί, αυτό που δεν λειτουργήσε ποτέ. Είναι εγκληματίες. Εγκληματική αδιαφορία για όλα αυτά είχαμε ως αποτέλεσμα νεκρούς. Πολλούς νεκρούς. Ο κόσμος είναι εξοργισμένος, η κοινωνία βράζει και ζητάμε όλοι οι Έλληνες την παραίτηση αυτής της κυβέρνησης, αυτών των ανεύθυνων. Μιλάμε για εγκλήματα. Είναι εγκληματικό αυτό το οποίο έχει γίνει. Είναι εγκληματίες. Πάμε στη διαφήμιση και επιστρέφουμε.